Στις 19 Μαΐου, το State Department εξέδωσε ενδελεχείς οδηγίες προς το αμερικανικό προσωπικό στο Βιετνάμ να κρατά στάση ουδετερότητας όσον αφορά τα λόγια, τα έργα και τα διαβήματα. Κατά την επίσκεψη μου στη Σαϊγκόν τον Ιούλιο, τόνισα στον Κι, τον Μιν και τον αρχηγό της βουδιστικής αντιπολίτευσης ότι μας ενδιέφερε ιδιαιτέρως μια πραγματική εκλογική διαδικασία. Τον Αύγουστο έστειλε αρκετά μηνύματα μέσω ανεπίσημου διάβλου επικοινωνίας στον Ellsworth Banker, προκειμένου να του επιστήσω την προσοχή στις επίσημες οδηγίες του State Department για να διερευνήσει αν ήταν δυνατόν να βρεθούν άλλοι υποψήφοι από την πλευρά της αντιπολίτευσης ή να καθοριστεί μια νέα ημερομηνία για τις εκλογές, η οποία θα τους επιτρέπει να προετοιμάσουν την προεκλογική εκστρατεία του. Έστειλε ένα τηλεγράφημα στον Μπάνκερ ότι ο Τιέ δεν θα έπρεπε να έχει αμφιβολία πως η κοινή γνώμη των ΙΠΑ θα αντιδράσει με δρυμύτητα απέναντι σε εκλογικές αυθαιρεσίες. Ωστόσο ούτε ο Νίξον ούτε εγώ ήμασταν διατεθειμένοι να ρίξουμε τον Τιέ στα λιοντάρια. Η μη ανάμειξη τη Αμερική σε ενδεχόμενη νοτιοβιατναμέζικη εκλογική αναμέτρηση είχε νόημα στη βάση μια πραγματική πολιτική αναμέτρηση με τουλάχιστον δύο πραγματικού υποψηφίου, έτσι, η αμερικανική κυβέρνηση βρέθηκε στην παράδοξη θέση να αναζητά εκλογικούς αντιπάλους για έναν πρόεδρο που πολεμούσε στο πλευρό μας ως σύμμαχος. <laughs> Πώς του σκάβει το αλουνού του αλάκο. Του λες σκάψ τον μόνο σου μάλλον. Ε? Mm. Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφοι ήταν ο αντιπρόεδρος Γκουγιέν Κάο και ο στρατηγός Ντουόνκ Βαν Μίνχ. Λιγότερο από έναν χρόνο <coughs> νωρίτερα, οι Αμερικανοί επικριτές μας θεωρούσαν τον Κι τόσο κακή επιλογή που στην Ουάσιγκτον θα ήταν ανεπιθύμητο. Τώρα όμως γινόταν μεγάλη προσπάθεια να τον βάλουμε στο παιχνίδι ω υποψήφιο. Όταν ο Μίνχ ηγήθηκε τη Χούντα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Διέμ, το έκανε εν μέρη για να εμποδίσει τον Διέμ και τον αδερφό του Νου να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. Πλέον στο πρόσωπο του Μίνχ εναπόθεταν, του στρατηγού δηλαδή, ναι, εναπόθεταν τι ελπίδε στου πολλοί επικριτέ μα, επειδή με τι ασαφεί δηλώσει του δημιουργούσε την εντύπωση ότι θα δεχόταν κομμουνιστέ στην κυβέρνησή του. Φαινομενικά είχε την προτίμηση του Ανόη, ο Χουάν Τούι κάποια στιγμή άφησε να εννοηθεί ότι ίσω ο Μίνχ να γινόταν αποδεκτό ω αντικαταστάτη του Τιέ. Αν όμω ο Τούι εννοούσε αυτά που υποδήλωναν οι δελφικοί χρησμοί του, ο διαπραγματευτή δηλαδή των Βόρειο Σίγουρα αυτό συνέβαινε επειδή όσοι Βιετναμέζοι γνώρισαν τον Μίνχ συμφωνούσαν σε ένα πράγμα. Ο Μίνχ ήταν ο πλέος, πλέον άβουλο από όλου του βασικού υποψηφίου. Αν το ανόητο αποδεχόταν, πράγμα που δεν ήταν σαφέ, θα το έκανε επειδή αυτό θα ανατρεπόταν ευκολότερα αν γινόταν πρόεδρο. <laughs> Τελικά ο Μίνχ έγινε πρόεδρο το 1975. Τότε που οι κομμουνιστές επρόκειτο να καταλάβουν την Σαϊγκόν. Εξήλθε από το Προεδρικό Μέγαρο, συνοδευόμενος από δύο βορειοβιετναμέζου στρατιώτες και για χρόνια δεν τον είδε ξανά κανείς. <laughs> Τέλος υπήρχε και ο Γκουγέν Βαντιέ. Δεν είχε γίνει τυχαία πρόεδρος, ήταν αναμφισβήτητα ένας εξαιρετικός στρατιωτικός ηγέτης του Νοτιού Βιετνάμ, πιθανώς ο ικανότερος από όλε τις πολιτικές προσωπικότητες όταν, ε, όπως οι περισσότεροι άνδρες που αναλαμβάνουν υψηλά αξιώματα, ο Τιέ ήταν μια φιλόδοξη προσωπικότητα με υψηλό φρόνημα. Όσοι δεν θεωρούν την άσκηση εξουσίας δελεαστική, σπάνια την επιζητούν και σχεδόν ποτέ δεν την αποκτούν.